Σπουδαία νέα για τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων προέκυψαν χθες από την Βουλή, όπου έγινε δεκτή η τροπολογία που κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης φυσικού αερίου από την στιγμή που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή. Φυσικά, αυτό σημαίνει μία ελάφρυνση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία, από την οποία η κυβέρνηση προσδοκά να ανακαλέσει τις απειλές της για μειώσεις μισθών στους εργαζομένους. Πρώτον, είναι σημαντικό το ότι πέρασε η τροπολογία για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις βιομηχανίες που τη χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη και τα παραγωγά του. Άρα λοιπόν θα υπάρξει μια ελάφρυνση του κόστους για τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων που μας ενδιαφέρει και είναι στην δικιά μας περιοχή. Θα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον που είναι δύσκολο, ειδικά αυτή την περίοδο, και θα μπορέσει να είναι πιο εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους, πράγμα που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά σε αυτή την περίοδο που είναι στις συζητήσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα εργαλείο και ένα μέσο πίεσης προς την εταιρεία για να μπορέσει να μην πραγματοποιηθούν αυτές οι απειλές που είδαμε για μεγάλες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, συζήτηση για τις τιμές των λιπασμάτων έγινε χθες στην εκπομπή «Ένα με τη Γη» με τον Σάκη Κολυβά, όπου ο κ. Μορφίδης επιβεβαίωσε πως έχει ζητηθεί από την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων να ρίξει την τιμή του λιπάσματος για τους αγρότες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καβάλας. Αντίστοιχα όμως, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης, εξήγησε πως ο συνεταιρισμός δεν καλύπτει όλους τους αγρότες του νομού και πως το εισαγόμενο λίπασμα παραμένει φθηνότερο και είναι ίδιας ποιότητας. Εκεί μας δεν ήταν συμφωνία, ήταν μια παρένεση. Ως παρένεση στο να δείξει την κοινωνική της ευθύνη η βιομηχανία, έτσι που νομίζουμε ότι οφείλει. Όλες οι εταιρείες έχουν κάνει μειώσεις. Έχει μειωθεί γενικά το λίπασμα. Όλες οι εταιρείες έχουν κάνει μειώσεις. Δεν έχουν γίνει μειώσεις στα λιπάσματα τα οποία περιέχουν θεϊκό κάλιο, το οποίο κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμε εδώ στην περιοχή. Μήπως αυτό όμως έχει ακριβή πρώτη ύλη και δεν έχουν γίνει μειώσεις, είναι περίπου 20 με 25 30 ευρώ τον τόνο. Σε όλες τις εταιρείες, όχι μόνο στην Βουβουλού. Και αυτό σε κάποια καταστήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Όχι μόνο, δεν γνωρίζω τώρα αν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει. Από ό,τι είπε ο κύριος Μορφίδης, για να είμαστε δίκαιοι, μέσω συνεταιρισμών. Οι συνεταιρισμοί, δεν είναι κύριε Μορφίδη, κάνω λάθος, οι συνεταιρισμοί. Ναι, με την Ένωση Συνεταιρισμών Καβάλας. Με την Ένωση Συνεταιρισμών Καβάλας. Η Ένωση Συνεταιρισμών, δεν ξέρω ακριβώς οι λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είναι ο κύριος μεσίτης του εργοστασίου στην περιοχή. Βέβαια, μπορούν να πάρουν και άλλοι. Θα πρέπει να το δούμε με κάμερα, Βουβλού, αλλά να δούμε τι ισχύει. Η Ένωση δεν καλύπτει όλους τους αγρότες της περιοχής και νομίζω ότι η έκπτωση δεν γίνεται, αν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, για την Ένωση, γίνεται για τους αγρότες. Οπότε αυτό που γνωρίζω πάρα όμως πολύ καλά. Να πάτε μέσω ενώσεως να πάρετε το λίπασμα. Ναι, φυσικά και μπορούμε να πάρουμε μέσω ενώσεως και μπορεί να πάρει ο καθένας από όπου βρίσκεται φθηνότερα. Αλλά μέχρι στιγμής το λίπασμα που έρχεται από το εξωτερικό είναι πολύ φθηνότερο, είναι της ίδιας ποιότητας και εμείς από εδώ από την περιοχή μας δεν μπορούμε να πάρουμε λίπασμα. Όπως παλιότερα πήγαινε κάποιος ο οποίος είχε ένα μπακάλικο, όχι σούπερ μάρκετ, πλήρωνε στην τράπεζα το παράβολο και πήγαινε στη βιομηχανία ζάχαρης και έπαιρνε ζάχαρη.